Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σήμερα θα κάνω ένα φαγάκι απλό, αλλά πολύ νόστιμο. Θα κάνω κολοκυθάκια στην κατσαρόλα. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι λάδι στην κατσαρόλα μου, 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, σκορδάκι κομμένο μπόλικο, 1 κύβο κνόρ, μαϊντανό, ντομάτα, τα κολοκυθάκια, τα οποία ήταν λίγο χοντρουλά και εγώ τα κόψα στη μέση, δεν πειράζει. Αυτά βρήκαμε. Αλάτι και πιπέρι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει την κατσαρόλα μας, τη φωτιά. Έχουμε βάλει το λάδι και πρώτα θα ρίξουμε τα κρεμμύδια. Θα βάλουμε 1 κύβο κοτόπουλου και το σκορδάκι μας. Απλά τα χρίζουμε λίγο, δεν θέλω να ψυγαριστούν πολύ. Εδώ τώρα θα ρίξουμε τα κολοκυθάκια μας. Θέλουμε να πάει παντού. Θα ρίξουμε την ντομάτα μας, η οποία είναι φρέσκια ντομάτα, δεν είναι κουτιού. Την έτριψα στο τρίφτη. Τον μαϊντανό θα τον βάλουμε στο τέλος. Θα βάλουμε λίγο νεράκι, όχι πολύ. Αυτά. Στην πορεία πάλι βλέπουμε. Και θα μειώνουμε τη φωτιά μας στο 7. Σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να βράσουμε. Λίγο πριν το τέλος θα βάλουμε το μαϊντανό. Βράζουμε για να το λουκούμε.
σε αυτή τη φάση να ρίξουν και τον μαϊντανό. Μισό ματσάκι δεν έβαλα παραπάνω. Βάλαμε και τον μαϊντανό και θα τα αφήσουμε τώρα να βράσουν καλά. Το φαγητό μου είναι έτοιμο. Κολοκυθάκια στην κατσαρόλα. Τώρα βέβαια σαν θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα και πατατούλες και μανιτάρια και ό,τι σας κάνει κέφι. Εγώ τα έκανα σκέτα. Για να βγάλουμε και στο πιάτο να δούμε. Κολοκυθάκια στην κατσαρόλα. Απλό φαγάκι και εύκολο. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε like και μια εγγραφή στην κουζίνα μου και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ πολύ.